Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Σας είπαμε ότι κάποια στιγμή θα σας αποκαλύψουμε ποιο είναι το πρόσωπο το οποίο έχει πει και έχει χαρακτηρίσει την κυρία Πεσημάλφα σιδηρά κυρία. Αμέσως μετά, πρώτα όμως θέλω να πάμε να δούμε τι απαντάει ο Γιάννης Λουκάκος για τις κριτικές που έχει δεχτεί και εκείνος, ότι υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρός με τα παιδάκια στο MasterChef. Αναφέρεται βέβαια και στον Άκη Πετρετζίκη. Μιλάει για τον Άκη Πετρετζίκη, αλλά και γενικότερα για την εμπειρία του μέσα από το MasterChef Junior. Όλα αυτά έγιναν στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που εκτός από τον κύριο Γιάννη Λουκάκο, του παρόν έδωσαν και διάφοροι άλλοι πρωταγωνιστές από το MasterChef και όχι μόνο. Πάμε να τον ακούσουμε. Ο κύκλος του Junior MasterChef μου άφησε μια πολύ καλή γεύση, διότι περάσαμε χρόνο με παιδιά. Τα παιδιά έχουν μια ευχάριστη διάθεση, είναι χαμογελαστά, είναι, τέλος πάντων, σε κάνουν να τα αγαπήσεις και σε αγαπούν. Έχεις άμεση επιβράβευση από το να τους δίνεις πράγματα και να βλέπεις ότι τα αντιλαμβάνονται και βοηθούνται και μαθαίνουν περισσότερα πράγματα. Οπότε μπορώ να πω ότι όλα ήταν θετικά και ήταν για όλους μας, και μικρούς και μεγάλους που συμμετείχαμε, μια πολύ καλή εμπειρία. Το φοβηθήκατε αυτό εσείς, ότι υπάρχει λεπτή ισορροπία, μήπως τα παιδιά γίνουν παραπάνω από ό,τι πρέπει ανταγωνιστικά, ενώ στην ουσία πρόκειται για παιχνίδι, έτσι. Έπαθλο δεν υπήρχε χρηματικό. Όχι, δεν το φοβήθηκα και άλλωστε δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Οι κριτικές που ακούστηκαν για όλα τα παιδιά, ότι δεν μαγειρεύουν μόνο τους ή ότι τα βοηθάτε παραπάνω εσείς και δεν φαίνεται, σας ανησύχησαν ή δεν δώσατε καμία σημασία? Οι κριτικές πάντα υπάρχουν και είναι καλοπροαίρετες και κακοπροαίρετες. Με αυτές που είναι κακοπροαίρετες, όπως αυτές που αναφέρεστε, προσπαθώ να μην ασχολούμαι, διότι δεν έχουν καμία βάση. Ήσασταν εσείς ο πιο αυστηρός κριτής για τα παιδιά, ο πιο σχολαστικός εντός εισαγωγικών, όπως ακούσαμε από κάποιους γονείς? Είμαι αυστηρός όταν ασχολούμαι με ένα πράγμα το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της επαγγελματικής μου εξειδίκευσης, αλλά αυστηρότητα είναι μέσα στο πλαίσιο του να είμαι ακριβοδίκαιος και να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί μόνο έτσι θεωρώ ότι θα ωφελήσω κάποιο παιδί ή κάποιο μεγαλύτερο ή οτιδήποτε στην προσπάθειά του να μάθει κάτι, μια διαδικασία, συγκεκριμένα τη μαγειρική. Μόνο έτσι θα μπορέσω να τον βοηθήσω, να αντιληφθεί ποια είναι τα λάθη του, τι οφείλει να σκεφτεί, για ποιο πράγμα οφείλει να προβληματιστεί και να βελτιωθεί. Αν δεν τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, διότι πολλοί έχουν μια λάθος ερμηνεία στο μυαλό τους για το τι σημαίνει αυστηρός. Αυστηρός θεωρούν ότι πρέπει να μην λες την αλήθεια για να μην στεναχωρήσει τον άλλο. Εγώ θεωρώ ότι αυστηρός είναι αυτός που λέει την αλήθεια, χωρίς όμως να εννοεί άλλα πράγματα από αυτά που λέει και χωρίς να το κάνει με κακοπροαίρετα. Όταν λοιπόν λες την αλήθεια καλοπροαίρετα με σκοπό να βοηθήσει τον άλλο, αν αυτό το ονομάζουμε αυστηρότητα, αυτή την έχω, ναι. Με τις κυρίες που συνεργαστήκατε, ποια είδατε έτσι πιο θετική στη μαγειρική και ποια περισσότερο συνεργάσιμη ως προς τα τηλεοπτικά? Έχουμε και την κυρία Πεκατόρου και την κυρία Σινατσάκη. Και οι τρεις ήταν θετικές ως προς τη μαγειρική και ως προς τα τηλεοπτικά. Κάνανε μια χαρά δουλειά. Τις δύο άλλωστε τις έχετε δει και νομίζω ότι έχει συμφωνήσει ο περισσότερος κόσμος ότι ήταν πολύ αξιόλογες. Την τρίτη όταν θα τη δείτε θα πιστεύω θα συμφωνήσετε και για αυτήν. Και πιστεύω ότι και οι τρεις ήμασταν τυχεροί ότι... Για μας τους τρεις σεφ εννοώ, ότι και οι τρεις έχουν σχέση με το φαγητό, είναι και οι τρεις καλές μαγείρισες, αγαπούν και οι τρεις το καλό φαγητό. Οπότε αυτό έκανε και... Σαφώς και μάθανε και αυτές κάποια πράγματα οπωσδήποτε. Οπότε νομίζω ότι και οι τρεις πληρούσαν όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Για κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, για ένα πολύ αξιόλογο παιδί που βγήκε από τα δικά σας τα χέρια, με τη δική σας τέλος πάντων τη βοήθεια, όπως είναι ο Άκης, ακολουθεί και καριέρα τηλεοπτική, πέρα από την καριέρα τη μαγειρική, έτσι. Ποια είναι η δική σας συγγνώμη για όλους εκείνους τους ειδικούς που λένε ότι ο μάγειρας και ο σεφ φέρεται στην κουζίνα και όχι στην τηλεόραση? Πιστεύω ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει αυτό που πιστεύει και εφόσον κάνει όποιο πράγμα αποφασίζει να κάνει και το κάνει καλά, δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό σε αυτό και σίγουρα δεν είμαι από τους ανθρώπους που κατηγοριοποιούν τα πράγματα κατά αυτόν τον τρόπο. Ωραίος, εντάξει, τελειομανής όπως πάντα. Ναι, παιδιά, και είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πολύ συγκεκριμένος, βέβαια. Αν είμαι αυστηρός επειδή λέω τα πράγματα με το όνομά τους, ναι, τότε ναι, θα έχουμε είμαι αυστηρός. Ναι, αλλά δεν δέχεται όμως τις αρνητικές κριτικές, είπε. Τις κακοπροαίρετες κριτικές. Λέει, γιατί δεν έχουν λέει, καμία βάση. Ναι, η κακοπροαίρετη κριτική δεν έχει καμία βάση. Σου λέει, δέχομαι την κριτική, δεν δέχομαι την κακοπροαίρετη. Όταν εκτίθεσαι, πρέπει να δέχεσαι και τα αρνητικά και τα θετικά και όλα. Δεν δέχεται τις κακοπροαίρετες. Δηλαδή, όταν ο άλλος ήδη ξεκινάει αρνητικά με την έννοια ότι ήδη δεν του αρέσει το κόνσεπτ, κατάλαβες, δεν έχει. Αυτό σχολιάζει. Αυτό. Δεν σε πείσαμε. Κατά τα άλλα είναι πολύ γλυκό. Ήταν gentle. Δεν συμπαθείς Γιάννη Λουκάκο? Δεν συμπαθείς Γιάννη Λουκάκο? Όχι, ούτε συμπαθώ, ούτε αντιπαθώ. Γι' αυτό. Όχι, μου είναι αδιάφορος. Να, δεν είναι χειρότερο. Θα με πνίξεις, μωρή,
Παιδιά, ο Γιάννης Λουκάκος, θέλω να σας πω ότι είναι ευγενέστατος, Τζορτζέλα μου, είναι ευγενέστατος και είναι και πάρα πολύ συμπαθητικός άνθρωπος. Όσες φορές έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο. Να τον γνωρίσεις. Και μας έχει πει η Ελεονόρα, μάλιστα, πότε θα πάμε στο μαγαζί. Πρέπει να το κανονίσουμε. Δεν γίνεται τώρα. Κάνει δίαιτα η Τζορτζέλα. Κάνει δίαιτα. Δεν θα πάει. Εγώ κάνω δίαιτα. Πάτε εσείς που έχετε περιθώρια. Εμένα στενέψανε τα όρια, δεν έχω περιθώρια. Έτσι. Σε μια αντίστοιχη πάντως εκδήλωση που είχε κάνει και πέρσι με το MasterChef, μετά το MasterChef είχαν πάει όλοι. Είχε πάει ο Δημήτρης Καρμούτζος, ο Λευτέρης, ο Λαζάρου. Δεν ξέρω αν τώρα έχουν εμφανιστεί όλοι σε αυτό το πάρτι που έκανε. Πήγε η Μέρη Σινατσάκη πάντως. Και όχι μόνο